Ο κ. Τόμψον όμως υπήρξε αποκαλυπτικός για μια ακόμη φορά στο γιατί το Ταμείο ναι μεν θέλει να μας βοηθήσει, όμως από την άλλη δεν μπορεί. Και ο λόγος ότι το Ταμείο δεν μπορεί και αυτό που προσπαθούσα κιόλας να εξηγήσω γιατί οι κύριοι Τσακαλώτος και Χουλιαράκης, που είναι η εθνική μας εκπρόσωποι σε μια κρισιμότατη διαπραγμάτευση, έχουν τον Δούριο Ύπο στην Αθήνα, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να τους καταστρέψει την όποια, όχι μεγάλη, δυνατότητα, είναι ο κ. Κατρούγκαλος. Το είπε ο Τόμψεν. Υπό ποια έννοια? Ο Τόμψεν, να πρόσεξες, είπε ότι η μεταρρύθμιση δήθεν του Κατρούγκαλου έφερε ένα αποτέλεσμα μόλις 1% εξοικονόμηση, μα μόνο αυτά που έβγαλε ο παπάς είναι περισσότερα. Ο Κατρούγκαλος δηλαδή τα πήρε από όλους τους συνταξιούχους και δεν έκανε τίποτα, λέει ο Τόμψεν, και έχεις ακόμη 10 με 11 μονάδες του ΑΕΠ που μετακινούνται. Ο Τόμψεν, να κοπούν κι άλλο οι συντάξεις. Όχι, κάθε άλλο. Ήδη η κοινωνία έχει ξεσηκωθεί. Όταν όλα τα κράτη έχουν 5 με 6% αυτού του είδους την επιβάρηση και εσύ έχεις 10 με 11%, αντιλαμβάνεσαι ότι πρέπει να παίρνει συνεχώς λεφτά από τους φορολογουμένους, να πατώνει η ανταγωνιστικότητα της χώρας. Γιατί ο κ. Κατρούγκαλος υποσχέθηκε κάτι στον Πρωθυπουργό, δεν το έκανε, είπε ψέματα σε όλους και έκοψε για τα λεφτά των συνταξιούχων. Το τι λύση μπορεί να βρεθεί είναι μια μεγάλη κουβέντα που προφανώς πριν τελειώσει το μάτς με την Εθνική, εγώ δεν μπορώ να σας τα πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κ. Κατρούγκαλος δεν έκανε αυτό που υποσχέθηκε. Παρόλο ότι συνεχίζει, καθώς μιλάμε, να κόβει τις συντάξεις των συνταξιούχων. Άρα δεν κάνει και αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό. Δημιουργεί προβλήματα στους εθνικούς διαπραγματευτές, Τσακαλώτο και Χουλιαράκη, και βεβαίως στον Πρωθυπουργό. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Τώρα, νόμο ο οποίος θα προβλέπει ότι το 15% των θέσεων.